Καλημέρα φίλοι του καναλιού, σήμερα είναι Σάββατο. Καλώς ήρθατε σε ένα δημιουργικό πρωινό Σαββάτου. Ο ήλιος είναι αρκετά ζεστός έξω, ήδη έχουμε φτάσει στους 30 βαθμούς και θα κάνουμε σήμερα δημιουργικές δουλειές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αντικατασταθούν οι κρουνοί κάτω στο Λεβιτοστάσιο. Εδώ δίπλα, στο διπλανό δωμάτιο είναι το Λεβιτοστάσιο. Το ότι θα βγούνε, αλλά πώς θα μπουνε? Κάθε κρουνός έχει ένα τρελό ρακόρ, το οποίο βιδώνει εδώ. Προκειμένου να μπορεί να βγει και να μπει πάνω στο boiler όταν χρειαστεί. Οι κρουνοί θα τους δείξουμε σε λίγο, οι κρουνοί είναι αρκετά οξυδωμένοι. Μπορούν να βγουν είτε με μηχανικά μέσα, δηλαδή με την τσιμπίδα και να τα ξεσφίξουμε, είτε με το σγουράκι να κοπούνε. Το πρόβλημα είναι πώς θα μπουν. Για να μπει λοιπόν αυτό εδώ το εξάρτημα, δεν μπορεί να πιαστεί από κάπου αλλού. Εδώ το περιθώριο είναι πολύ λίγο για να σφίξει μέσα. Υπάρχει το παξιμάδι αυτό εδώ. Υπάρχει κόνικο εδώ, στη μια και δεξιά και αριστερά, με μια τσιμούχα. Άρα δεν μπορούμε να πιάσουμε από εδώ με την τσιμπίδα, διότι θα καταστραφεί. Παρατηρήστε ότι μέσα έχει δύο εσοχές που προεξέχουν. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο μπορούμε να βάλουμε εργαλείο το οποίο θα περιστρέψει το εξάρτημα, με όπως είναι έτσι, θα το περιστρέψει, να το βιδώσουμε. Το εργαλείο υπάρχει στο εμπόριο, αλλά κοστίζει ένα πεντάρικο. Οπότε το πεντάρικο είναι πάρα πολλά για μια δουλειά που θα κάνουμε τώρα. Οπότε καταφεύγουμε σε άλλες λύσεις. Η άλλη λύση είναι η εξής. Να πάρω ένα κομμάτι σίδηρο και να φτιάξω μια προσθήκη η οποία θα μπει μέσα εδώ. Να το κατεβάσω στον τόρνο, να μπει μέσα εκεί. Να του κάνω δύο σκισμές εδώ με τη στιφρέζα. Είναι 6 λιοστά εδώ αυτές εδώ οι εξοχές είναι 6,30, 7 χιλιοστά δηλαδή άμα γίνουν, και 32 είναι η εσωτερική διατομή. Ο κουρνός είναι 1¼ ίντσας. Τι θα κάνουμε μετά? Αφού λοιπόν μπει αυτό εδώ μέσα, θα του ανοίξω μία τρύπα και θα του κολλήσω μία βίδα προκειμένου να εκμεταλλευτώ αυτό εδώ το εξάγωνο, το οποίο είναι 25, κλειδί 25 χρειάζεται. Να μπορέσω λοιπόν να σφίξω και να ξεσφίξω. Στο εμπόριο πήγα να πάρω εξάγωνο Φ14, Φ12, Φ16, ό,τι είχε, αλλά ήταν όλα μολυβδούχα και δεν κολλούσανε. Τα πιο μεγάλα νούμερα ήταν σίδηρος, τα μικρά ήταν μολυβδούχα και δεν κολλούσανε. Οπότε πήρα μία βίδα, οποία θα κολλήσω εκεί πάνω με ηλεκτροκόλληση σε μια τρύπα. Η δεύτερη σκέψη, και πιο ντεμπέλικη, είναι αντί να κάνω όλη αυτή τη δουλειά στον τόρνο, να πάρω ένα κομμάτι λαμάχη, το βρήκα στο σκράπ εδώ, αυτό είναι 10 πάχος, έτυχε και ταιριάζει ακριβώς εδώ, έτυχε λοιπόν, και θα του κολλήσω πάνω εδώ τη βίδα με ηλεκτροκόλληση στη μέση και είναι όλα ωραία και καλά. Και θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως χρειάζεται. Απλά χρειάζεται να είναι πολύ καλή η ηλεκτροκόλληση ή το κόλλημα για να μην σπάσει, επειδή θα ζοριστούν. Θα πάμε τώρα μέσα στο Λεβιτοστάσιο να δούμε ποια είναι η κατάσταση που υπάρχει και τι πρέπει να βελτιωθεί. Η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι τούτη εδώ. Αυτός εδώ ο κρουνός είναι θέρμανση του boiler από το καλοριφέρ. Είναι κλειστός γιατί όταν τον ανοίξω δεν τρέχει απλώς, δεν στάζει, τρέχει. Το ίδιο είναι και αυτός εδώ, ο δεύτερος. Αυτοί οι δυο πρέπει να αντικατασταθούν. Τούτα εδώ τα άλατα, όλα αυτά τα άλατα έχουν προκύψει από τη διαρροή που υπάρχει σε αυτήν εκεί τη γωνία. Εκεί που είναι το μασονάκι υπάρχει μια διαρροή, τη βλέπετε ήδη έχει νοτίσει στην πάνω πλευρά. Νοτίζει, λέει, να το νερό κανονικό είναι εδώ, τρέχει.
Με αποτέλεσμα αναστάζει εδώ. Τώρα βέβαια είναι αρκετά ζεστή. Είναι στους 43 βαθμούς η σωλήνα. Με αποτέλεσμα το χειμώνα αναστάζει εδώ. Να δημιουργηθούν όλα αυτά τα άλατα. Και να σαπίσει το μπόιλερ εδώ. Προτεραιότητα λοιπόν τη Δευτέρα θα γίνει αλλαγή, θα γίνει εκεί πάνω επισκευή. Είναι μια γωνία η οποία έχει σκάσει η κόρηση. Και θα ξεκινήσουμε να ξεκολλάμε, να βγάλουμε από εδώ τους διακόπτες αφού κλείσουμε το νερό στο καλοριφέρ. Το πώς θα γίνει τώρα το ξεκόλλημα, το βγάρσιμο εδώ. Είναι εύκολο να βγει αυτό εδώ, να ξεβιδώσει, αλλά από εκεί κάτω πώς θα ξεβιδώσει. Το πιθανότερο είναι θα κοπούν εδώ οι σωλήνες με το φλεξίμ, μια είναι 32, η άλλη είναι 42 είναι η εισαγωγή και 32 είναι η εξαγωγή. Τώρα γιατί έγινε έτσι, τέλος πάντων. Μάλλον θα κοπεί εδώ η σωλήνα για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα στιδιοληπτικό ρακόρ για να βγει αυτό να το ξεβιδώσουμε, αλλιώς που θα ξεβιδώσει από εκεί. Και θα κοπεί και εδώ με το φλεξίμ και θα χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο το οποίο έχουμε για να βγάλω τους κρουνούς αυτούς εδώ, τους παλιούς, και να βάλουμε τους καινούριους. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το εργαλείο. Ωραία, έτοιμο είναι, τώρα καίει. Θα το αφήσω να κρυώσει και έχω άλλη μια βίδα αν χρειαστεί να φτιάξω ένα αντίστοιχο κομμάτι για τη μία ίντσα. Τώρα μην να πάμε να το δοκιμάσουμε. Ωστόσο μέχρι να κρυώσει θα πάω να καθαρίσω το μασονάκι που είχα βάλει για τα ζεστά νερά, ώστε τη Δευτέρα να είμαι έτοιμος να αδειάσω την εγκατάσταση το πρωί της Δευτέρας που δεν θα έχει καυτά νερά. Με την κατεργασία επισκευή, συγγνώμη, παρασυρμένος από άλλες μηχανουργικές εργασίες. Πήγα λοιπόν και πήρα CD, διότι το CD που έχει πάνω το δισκάκι λείπει ένα ποντάκι και δεν μπορεί να κόψει 32 χιλιοστά και μου περίσσεψε λίγο. Πάμε να το αλλάξω, να δούμε μέχρι στιγμή που έχω πάει. Μην ξεχάσω, έχω αρχίσει και βλαστιμώ τον υδραυλικό που τα φτιάξε, πως το καλό εμπόρεσε και τα σφίξε εκεί μέσα. Λοιπόν, έχω κόψει εδώ τη σωλήνα διότι γινόταν να ξεβιδώσω το διακόπτη από εδώ. Από εδώ το ξεβίδωσα, έχει μείνει να βγάλω αυτό εδώ. Έχω κόψει εκεί απέναντι, εδώ έχω κάνει την κοψάκι, εκεί έμεινε ένα κομματάκι από εδώ γιατί δεν έφτανε το CD, οπότε τώρα θα το αποκόψω τελείως. Κάνει ζέστη εδώ μέσα με τα νερά που πέσανε κάτω. Έχει υγρασία, έχει πολύ υγρασία από πνιχτή ατμόσφαιρα. Θα κόψω αυτό και μετά θα πάω να βγάλω τους παλιούς διακόπτες. Κατεβάζει και τα ηλιακά κατεβάζουν συνέχεια νερό από πάνω και είναι καυτές οι σωλήνες, οπότε εδώ πέρα γίνεται ένας καλός φούρνος. Να μην ξεχάσω να πω ότι βλαστημώ συνέχεια εδώ πέρα, πώς μπόρεσε και έσφιξε εδώ αυτός ο άνθρωπος τούτα εδώ τα πράγματα. Στραβωμάρα είσαι να γυρίσει το μπόιλερ μπροστά να μπορούμε να τα βγάλουμε και τα βάλουμε. Τώρα θέλω να φτιάξω εδώ, έκανε και κάτι άλλο, έβαλε εκεί κρουνό χωρίς να βάλει από κάπου σε όλη τη σωλήνα αυτή τη 18, τη φύ 18, δεν υπάρχει ένα τρελό ρακόρ να βγάλουμε το δοχείο διαστολής να δούμε αν δουλεύει. Το ίδιο έχει κάνει και εδώ, να όλα φύγει 22 αυτά, καλώς, αλλά δεν υπάρχει κάτι να μπορέσουμε να βγάλουμε τα δοχεία διαστολής άμα χρειαστεί για να τα φουσκώσουμε, να δούμε τι κάνουν. Το έβγαλα αυτό το κομμάτι, εδώ με τον όγκα θα το φάω όμορφα ωραία, χρειάζεται να αφαιρέσω άλλο ένα κομματάκι από εδώ, διότι το ρακόρ πρέπει να χάσει τουλάχιστον ένα πόντο. Να πάει μέσα, το ζητούμενο είναι να βγει από εδώ ο παλιός διακόπτης. Σκέφτηκα στην αρχή να μην αφαιρέσω τα αντικρίσματα, αλλά
παρατηρήστε ότι εδώ έχει διαφορετικό τρόπο επαφής. Ήταν αρκετά καλός ο διακόπτης, αλλά δυστυχώς εδώ δεν έχει τσιμουχάκι. Ο καινούριος έχει εδώ μέσα τσιμουχάκι, σαλαμάστρα, που σε περίπτωση που αρχίσει πάλι να τρέχει, μπορώ να βγάλω το κλειδί και να το σφίξω λίγο όπως ήθιστε. Αυτός εδώ δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, είναι πρεσαριστός, με αποτέλεσμα να τα χάλια μας. Πάμε στη μέγενη. Λοιπόν, εδώ έχω αυτό το κομμάτι, όπως και το άλλο το έβγαλα, τώρα θα δείτε πως. Σημάδεψα εδώ ότι εδώ πρέπει να σταματήσει ο διακόπτης, για να έχουμε μια έννοια. Εδώ βέβαια είχαν βάλει νήμα και του είχαν βάλει και μπογιά, κάτι του είχαν βάλει, εδώ είναι λινάρι και δεν βγαίνει με τίποτα. Λοιπόν, με τον όγκα θα κάνω το εσωτερικό να φύγουν τα νεμίσματα, να μην ενοχλεί, και απ' έξω. Είναι πολύ ωραίο το εργαλειάκι μου αυτό, είναι για αυτή τη δουλειά και δεν μας νοιάζει ότι είναι καλκός. Αυτό εδώ είναι και για μέταλλα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το ίδιο θα γίνει και στο αντίκρισμα στην άλλη πλευρά. Εδώ τώρα καλό σφίξιμο και τη μεγάλη τσμπίδα. Το μεγάλο κάβουρα που λέγανε. Λοιπόν, να πιάσουμε εδώ τώρα αυτό εδώ. Ναι, καλά, τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, έχει ως εξής η δουλειά. Ζεσταίνω το διακόπτη, όχι το εξάρτημα, να μην μου λιώσει η κόλληση. Νομίζω ότι είναι εντάξει, έχω την εντύπωση, για να το βεβαιώσουμε. Και λέω, νομίζω ότι δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να είναι καλό τώρα. Δεν το πετάω στο νερό μέσα, το αφήσω να κρυώσει μοναχότου, διότι αν κρυώσει απότομα ο χαλκός, τότε μαλακώνει, γίνεται σαν το βούτυρο, δεν είναι σαν το σίδηρο που σκληραίνει, είναι το ανάποδο ακριβώς του σιδήρου. Λοιπόν, έτοιμος, εδώ. Γάντι, γιατί τσέει αυτό εδώ. Έχει τεφλόν πάνω και κάτι άλλο ακριβώς, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, άρα και αυτό εδώ να κρυώσει και πάμε μέσα να βγάλουμε τα αντικρίσματα. Μετά από πολλές βλαστημίες, μα πάρα πολλές βλαστημίες, το έβγαλα. Διότι το είχαν καργάρι, κανονικά καλά το είχαν καργάρι, αλλά έχουν βάλει κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι μόνο τεφλόν, κάτι άλλο το έχουν βάλει να το αστεγανοποιήσουν. Παρατηρώ βέβαια ότι εδώ, τώρα θα του παίξω να φύγει, εδώ το κάθισμα, η έδρα,
δεν είναι η ίδια με το καινούριο διακόπτη, οπότε αναγκαστικά πρέπει να βγάλω και το άλλο, κομμάτι και τον άλλο τον κάτω διακόπτη. Πάω λοιπόν για μια σειρά καντήλια ακόμη. Φτάσαμε στο επόμενο στάδιο, το οποίο είναι καλός καθαρισμός των μαστών από το προηγούμενο υλικό σύσφυξης, νήμα είναι δηλαδή, με μηχανικά μέσα, μπουρτσάκι ανοξείδωτο είναι αυτό εδώ, είναι για τα αλουμίνια, αλλά μια και το έχουμε, καλό είναι. Δεν θα βάλω το τρυπάνι τώρα με τη σβούρα, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Με το κατσαβίδι το έκανα λίγο έτσι και με το βουρτσάκι μια χαρά είναι, καθάρισε. Όπως έλεγε και ο Μαστρογιώρης, ο Μακαρίς, ο πατέρας μου, καλό καθάρισμα στα υλικά, να είναι καθαρά, να μπει το υλικό, το σύσφιξ πάνω, νήμα, η λινάρη βάναμε τότε. Εδώ καθάρισμα, καλό, με γυαλοχαρτάκι, δεν πειράζει πως είναι έτσι, θα μπει το κολάρο και θα βρει τόπο να σφίξει όμορφα και ωραία. Και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ. Όπως βλέπετε υπάρχει πάρα πολύ υλικό πάνω, με μηχανικά μέσα μαχαιράκι, λίγο κατσαβιδάκι και μετά βουρτσάκι. Αυτός ο καινούριος διακόπτης έχει σαλαμαστούλα. Εδώ. Δεν μπαίνει το χεράκι έτσι, το παξιμάδι από πάνω, αλλά αν χρειαστεί και αρχίσει να τρέχει, εδώ έχει σαλαμαστούλα που αν πάει το, η μουφίτσα αυτή μέχρι μέσα, τη βγάζει, βάζει λίγο τεφλόνι, λίγο λιναράκι ή ένα σαλαμαστράκι καινούριο, τάπ και τελειώνει η υπόθεση. 25 ευρουλάκια, το παρακάτω ψηλά. Yeah.